και θα υπήρχε μόνο μία κάρτα, μία ταυτότητα παραδείγματος χάρη, η οποία ταυτότητα αυτή, με την οποία ταυτότητα δεν θα μπορούσε κανείς να κάνει οποιαδήποτε συναλλαγή, οποιαδήποτε αγοροπολισία, αν δεν είχε αυτή την κάρτα. Δηλαδή, ολοφάνερα πλέον και ξεκάθαρα θα πραγματοποιόταν, θα επαληθευόταν η προφητεία του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, του αγαπημένου μαθητού Κυρίου μας, ότι ουδείς θα δίνεται πωλήσει ή αγοράσει ή μη ο έχουν το χάραγμα τον αριθμό του θηρίου του 666. Αντέδρασαν λοιπόν τότε η Νέα Δημοκρατία και το ΚΚΕ, διότι ο νόμος αυτός ήταν αντισυνταγματικός και ανελεύθερος. Για να έρθει μετά η ίδια η αντιπολίτευση τότε, η Νέα Δημοκρατία ως κυβερνών κόμμα το 1991, να επιβεβαιώσει και να κρατεώσει το νόμο αυτό του 1599 και να θετήσει όλες αυτές τις υποσχέσεις και όλα αυτά τα λόγια τα οποία είχε πει τότε μέσα στην Βουλή των Ελλήνων. Βέβαια, για τα μάτια του κόσμου, για να ρίξεις τάχτη στα μάτια του κόσμου, μετά βέβαια από πολύ έντονες πιέσεις που είχε δεχθεί και από την Εκκλησία της Ελλάδος και από πολλούς πιστούς και από πολλά χριστιανικά σωματεία και συλλόγους, διότι κατά την διάρκεια αυτή των 5 ετών, όταν πλέον άρχισαν να φαίνονται τα πράγματα κάπως πιο ξεκάθαρα και να παίρνουν κάποια ροή, άρχισαν πολλοί από τους χριστιανούς να συνειδητοποιούν τον κίνδυνο, αυτόν τον επικείμενο κίνδυνο, και πάρα πολλοί ιερείς και μοναχοί, αλλά και ιεράρχες, και άρχισαν όλοι τους σιγά σιγά να αντιδρούν και να κάνουν διάφορες κινητοποιήσεις και ενημερώσεις για το θέμα αυτό. Οπότε λοιπόν δεχόμενε η Νέα Δημοκρατία όλες αυτές τις πιέσεις, αναγκάστηκε να τροποποιήσει το 1999 το νόμο αυτό, του 1599, και να μας πει ότι εντάξει, αφού φωνάζετε και αφού επιμένετε τόσο πολύ, θα καταργήσουμε επιτέλους αυτό τον περιβόητο ΕΚΑΜ και το 666. Εδώ ήδη, διότι όπως λέγει και η Αγία μας Γραφή, μωραίνει Κύριος ον βούλετε απολέσει, εσκοτίστη η διάνοιά τους, και ενώ τόσα χρόνια μας έλεγαν ότι δεν υπάρχει 666, πού το είδατε το 666, μάλιστα τότε ο τότε και είναι εκλοιπών Αγαμέμνου Κουτσόγιοργας είχε κάνει έγγραφη δήλωση προς την Εκκλησία και προς πολλούς άλλους φορείς ότι δεν υπάρχει 666 μέσα στην ταυτότητα. Είναι φαντασία ορισμένων παρανοϊκών και θρησκολήπτων πιστών. Ενώ λοιπόν τότε η πολιτεία, ο Κουτσόγιοργας και πολλοί άλλοι έλεγαν ότι δεν υπάρχει 666, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος με ηλεκτρονικό φακέλωμα, έρχονται ήδη, αυτοί ήδη οι πολιτικοί, οι ανάξιοι θα έλεγα πολιτικοί, οι οποίοι μας κυβερνάνε δυστυχώς στην συντριπτική πλειοψηφία τους, είναι γνωστό, το έχουμε τονίσει και άλλες φορές και τα έχουμε γράψει και στο περιοδικό μας, αγαπητοί μου φίλοι και φίλοι, στο Πατροκοσμά, που είναι το περιοδικό του συλλόγου μας, ότι δυστυχώς οι πολιτικοί μας κατά την συντριπτική πλειοψηφία των είναι άνδρες φιλόδοξοι και ενόδοξοι, άνδρες οι οποίοι δεν πιστεύουν στο Θεό, είναι άθεοι, είναι μασόνοι, είναι φιλομασόνοι, είναι ανθέληνες, είναι ταπεινά δουλάρια ξένων συμφερόντων. Δυστυχώς, το γράψαμε γράφος, το έχουμε πει κατά επανάληψη όπου μπορούμε και διαμέσου της εκπομπής μας, της φωνής του Πατροκοσμά, και δεν θα πάψουμε να το λέμε μέχρι ότου ξυπνήσουμε όλοι οι Έλληνες και να δούμε ποιοι κυβερνάνε αυτή τη χώρα, ούτως ώστε μήπως μπορέσουν και έρθουν κάποιες καλύτερες μέρες για την Ελλάδα και για την Ορθοδοξία. Η τότε λοιπόν πολιτική ηγεσία μας κορόδευε και έλεγε ότι δεν υπάρχει 666 και ΚΑΜ. Έρχεται το 1991 και μας λένε οι ίδιοι αυτοί ότι καταργούν το 666 και το ΕΚΑΜ. Και γεννάται, όπως καταλαβαίνετε αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, εύλογα το ερώτημα, τι καταργούν. Τι καταργείτε κύριοι πολιτικοί, καταργείτε κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Εσείς λέγατε τόσα χρόνια ότι δεν υπάρχει 666, ότι δεν υπάρχει ενιαίος κωδικός αριθμός Μητρώου.
και τώρα τα καταργείτε. Πώς καταργείτε κάτι το οποίο δεν υπάρχει? Είναι ποτέ δυνατόν να καταργήσουμε, παραδείγματος χάρη, τον θεσμό της δουλείας, εάν δεν υπάρχει δουλεία? Η κατάργηση προϋποθέτει και την ύπαρξη αυτού που καταργούμε. Άλλωστε τι καταργούμε? Καταργούμε κάτι το οποίο ανυπόστατο, το οποίο δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Είναι αστείο και γελίο. Άρα υπήρχε 666. Ήθελα να βάλουν 666 στις νέες ταυτότητες των Ελλήνων. Ήθελα να φακελώσουν όλους τους Έλληνες με τον ενιαίο κωδικό αριθμό Μητρώου. Άρα λοιπόν δικαίως διαμαρτυρόμεθα όλα αυτά τα χρόνια, δικαίως φωνάζαμε, δικαίως κάναμε όλες αυτές τις κινητοποιήσεις, δικαίως κάναμε όλες αυτές τις συγκεντρώσεις και δικαίως κάναμε ό,τι κάναμε. Αλλά όμως, ας ακούσουμε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, πώς ήδη αυτοί οι βουλευτές και συγκεκριμένα οι βουλευτές, σας είπα και επαναλαμβάνω, εκείνη την μέρα, την τροποποίηση του νόμου 1599 το 1991, ήμουνα μέσα στην Βουλή και παρακολουθούσα εκ του σύνεγγυς όλα αυτά τα οποία ελέγχθησαν. Και ήταν μια εικόνα, αγαπητοί μου και πιστευτοί μου χριστιανοί, φεδρά εικόνα, μια, θα έλεγα, εικόνα την οποία δυστυχώς οι περισσότεροι από εσάς βλέπουν στα τηλεοράσεων, στους δέκτες των τηλεοράσεων του, το τι συμβαίνει μέσα σε αυτή την πολυθρύνητη Βουλή των Ελλήνων. Λοιπόν, ήταν 25 περίπου με 30 άτομα και ψήφισαν και συζητούσαν ένα τόσο πολύ σπουδαίο και τόσο πολύ σοβαρό θέμα, όπως σας είπα, μέσα σε λίγες ώρες με την διαδικασία του κατεπήγοντος, για να μην προλάβει ο κόσμος και οι Έλληνες να αντιδράσουν. Οι βουλευτές λοιπόν, κύριοι Ανδρέας Λεντάκης, Κοσμάς Φυρίου, Βασίλειος Παπαδόπουλος, Στρατής Κόρακας, Αναστάσιος Πεπονής, Χρήστος Ροκόφιλος, Παναγιώτης Σκοτεινιώτης, Ιωάννης Βόκος, Μιλτιάδης Παπαϊωάννου και Γεώργιος Δρής, υπεστήριξαν το 1991 ότι ο νόμος αυτός δεν καταργεί, ουσιαστικά δεν καταργεί τον ενιαίο κωδικό αριθμό Μητρώου. Λοιπόν, και συγκεκριμένα το άρθρο 2 παράγραφο 4 του αρχικού νόμου 1599 το 86, το οποίο αυτό άρθρο έλεγε τα εξής σημαντικά: για αρχεία πληροφοριών στα οποία χρησιμοποιείται ο ΕΚΑΜ εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών και έως τεθεί σε ισχύ ο σχετικός νόμος δεν επιτρέπεται η διασύνδεση των αρχείων αυτών. Μέχρι λέει να ψηφιστεί ένας νόμος, είχαν προτείνει τότε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, πριν εφαρμοστεί ο νόμος 1599 του 86 για τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες, επειδή υπήρχε κίνδυνος μεγάλος για αστυνόμευση και ηλεκτρονικό φακέλωμα των Ελλήνων πολιτών, πρότειναν τότε μερικοί βουλευτές να ψηφιστεί ένας άλλος νόμος, ο οποίος θα προεφύλασε τους Έλληνες πολίτες από αυτόν τον επικείμενο κίνδυνο και το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Δεν επιτρέπεται λοιπόν η διασύνδεση των αρχείων αυτών, είτε μεταξύ τους, είτε με άλλα αρχεία, ούτε η χρησιμοποίηση του ΕΚΑΜ, ενιαίου κωδικού αριθμού Μητρώου, ως κωδικού αριθμού σε άλλα αρχεία προσωπικών πληροφοριών. Η παράβαση της διατάξεως αυτής τιμωρείται με φυλάκιση, έλεγε αυτό το άρθρο, το άρθρο 2 παράγραφο 4 του νόμου 1599 το 86, η παράβαση λοιπόν διατάξεως αυτής τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλοι αυτοί οι βουλευτές που σας ανέφερα προηγουμένως αντέδρασαν και είπαν ότι δεν καταργείται, κοροϊδεύεται ο ελληνικός λαός. Και μάλιστα και συγκεκριμένα είχε πει μια φράση που την εθιμούν μέχρι και σήμερα, ότι ουσιαστικά κλείσαμε την πόρτα, λέει, για τον ενιαίο κωδικό αριθμό Μητρώου, για τον ΕΚΑΜ, και ανοίξαμε παράθυρο, ένα άλλο παράθυρο, με τον οποίο εισάγεται μέσα ο κωδικός αυτός, ο ενιαίος κωδικός, και πάλι υπάρχει ο επικείμενος και μεγάλος κίνδυνος
του ηλεκτρονικού φακελώματος. Και αυτά, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, αναφέρονται στα πρακτικά της 19ης ενδεκάτου του 1991, τότε που ψηφιζόταν η τροποποίηση του νόμου αυτού. Βλέπουμε λοιπόν ότι ήδη οι βουλευτές, η τότε αντιπολίτευση του 1986 αντέδρασε για το νόμο αυτό, κατόπιν πολλοί άλλοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΚΚΕ αντέδρασαν όταν η Νέα Δημοκρατία τώρα, επί που ήταν κυβερνών κόμμα, τροποποιούσε κάποιους παραγράφους και κάποια άρθρα, και τελικά ποιοι κορυδεύουν ποιους. Μια, όταν ήταν η Νέα Δημοκρατία αντιπολίτευση, αντιδρούσε στο ΠΑΣΟΚ. Μετά, όταν ανέβηκε η Νέα Δημοκρατία και έγινε το ΠΑΣΟΚ αντιπολίτευση, αντιδρούσε το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία για το θέμα αυτό. Και τελικά, ποιοι είχαν δίκιο, πότε είχαν δίκιο και πότε μας έλεγαν ηλικία, όταν δεν υπήρχε το 666 και ο ενιαίος κωδικός αριθμός Μητρώου, όταν μας είπαν ότι καταργούν το 666 και τον ενιαίο κωδικό αριθμό Μητρώου. Και συγκεκριμένα, για να μην νομίζω ότι σας λέω δικά μου λόγια, αυτό το είπε ο Επαμεινώνδας Ζαφυρόπουλος, ότι της Νέας Δημοκρατίας βουλευτής φυσικά, ότι 7ο το νομοσχέδιο, εννοεί το νόμο 1988 του 1991, καταργεί πλέον τώρα, δηλαδή στην συνεδρίαση της 19ης ενδεκάτου 1991, ο Επαμεινώνδας Ζαφυρόπουλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, λέγει επιλέξει τα εξής. 7ο, λέει, το νομοσχέδιο καταργεί εκείνο τον περίφημο κωδικό αριθμό των 666 που δημιούργησε πολλά θέματα. Επίσης, καταργεί τον ΕΚΑΜ, τον ενιαίο κωδικό αριθμό Μητρώου, που είχε καθιερώσει ο νόμος 1599 του 86. Βρίσκεται αυτά που σας είπα στα πρακτικά βουλής 19 ενδεκάτου του 1991 στη σελίδα 1385, για όσους έχουν τον φάκελο αυτό. Άρα λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, βλέπουμε ότι πραγματικά υπήρχε το 666, πραγματικά υπήρχε ο νέος κωδικός αριθμός Μητρώου, και καλά έκαναν και καλά κάναμε όλοι εκείνοι και όλοι εμείς οι οποίοι αντιδράσαμε στον κίνδυνο αυτό, τον μεγάλο αυτό κίνδυνο. Πριν όμως συνεχίσουμε, θα ήθελα να κάνουμε ένα διάλειμμα για να επανέλθουμε μετά από λίγο και να συνεχίσουμε την τόσο σπουδαία αυτή ομιλία και συζήτηση γύρω από το θέμα αυτό. Τα τηλέφωνα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες και ψευδούς χριστιανοί, μπορείτε να τηλεφωνήσετε αυτή τη στιγμή για να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας, είναι αυτά τα οποία γράφονται στην οθόνη σας, το 34642-98, 34726-81 και 34666-700. Μπορείτε τώρα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, επειδή η εκπομπή μας, όπως έχω πει κατά επανάληψη, είναι ζωντανή, μπορείτε να πάρετε αυτή τη στιγμή και να τηλεφωνήσετε και να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας ή τις παρατηρήσεις σας. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες.